Είχαμε σήμερα στην Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Βουλής συζήτηση του θέματος σχετικά με τις επιπτώσεις των κυρώσεων ένεκα του πολέμου που έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Ρωσία, πώς αυτές οι κυρώσεις έχουν επηρεάσει σειρά από επιχειρήσεις μας στην Κύπρο. Θέλω να πω ότι το πρόβλημα είναι αρκετά σημαντικό, είναι αρκετά μεγάλο. Οι κυρώσεις θα οδηγήσουν σειρά από επιχειρήσεις, από εταιρείες, σε επιπτώσεις τέτοιες που κάποιες εξ αυτών και μάλιστα ως συνέχεια και των επιπτώσεων από την πανδημία θα οδηγηθούν, το απευχόμαστε φυσικά, αλλά δυστυχώς τα πράγματα οδεύουν εκεί, θα οδηγηθούν σε πιθανόν κλείσιμο. Αυτή είναι μια εξέλιξη η οποία είναι πολύ δυσάρεστη και θα πρέπει οπωσδήποτε η πολιτεία να έρθει, να εκτιμήσει το πρόβλημα, να το μετρήσει και να δει με ποιον τρόπο, αφού της παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί, να διαβιβάσει τέτοιου είδους αιτήματα, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η διασφάλιση αυτών των επιχειρήσεων μας. Αφορά διάφορους τομείς, αλλά κυρίως στον τομέα του τουρισμού, λόγω του ότι η απόφαση για κλείσιμο των εθέρων ένεκα του πολέμου επηρεάζει όλα τα συμβόλαια εκείνα του τουρισμού που είχαν σχέση με μεταφορά τουριστών τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία, αλλά και από άλλες συναφείς αγορές. Αν και εφόσον αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες είχαν απόλυτη εξάρτηση, ήταν στο πλαίσιο των συμφωνιών τους η απόλυτη δέσμευση ότι η προέλευση των τουριστών θα ήταν από αυτές όλες τις χώρες, μόνο μέσω από έναν tour operator, ο οποίος ήταν συχνά πυκνά και ο επίσημος δανειστής αυτών των επιχειρήσεων, αυτές λοιπόν οι εταιρείες θα οδηγηθούν σε περιπέτειες τέτοιες που δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στα τραπεζικά ζητούμενα, με αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο και να μπουν ο δανεισμός τους στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το τι αυτό σημαίνει. Καλούμε άμεσα από πλευράς του κράτους να πάρθουν εκείνες οι αποφάσεις βασισμένες στην λεπτομερή μελέτη και στην ουσιαστική θεώρηση των πραγμάτων και να διαβιβαστούν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατ' επέκταση και προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το πρόβλημα δεν είναι απλό. Θα πρέπει να το τονίσουμε. Και δεν ζητάμε οικονομική ενίσχυση για αυτές τις επιχειρήσεις. Ζητάμε εκείνη τη στήριξη, εκείνες τις αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση των προβλημάτων, κυρίως σε σχέση με τον δανεισμό αυτών των επιχειρήσεων. Για τις επιχειρήσεις, οι οποίες πλήγησαν λόγω της πανδημίας. Ένα άλλο θέμα που είχαμε σήμερα προς συζήτηση ήταν το γεγονός ότι ένας αριθμός επιχειρήσεων που έχουν να κάνουν με τα κέντρα διασκέδασης, καθώς επίσης και με τις αίθουσες δεξιώσεων, αλλά και εκ των υστέρων σήμερα βλέπουμε και κάποιες άλλες συναφείς δραστηριότητες επαγγελματικές, να έχουν επηρεαστεί. Δυστυχώς, ενώ υπήρξε ένας υπολογισμός κοινά συμφωνημένος, στη συνέχεια δεν υπήρξε εκείνη η ανταπόκριση ή η συμφωνία, ώστε η βοήθεια να καλύπτει το συμφωνημένο ποσό. Ως Επιτροπή είχαμε καλέσει πριν από 3 περίπου μήνες τα εμπλεκόμενα μέρη που είναι η Υπουργεία Οικονομικών Εμπορίου, Υφυπουργείων Τουρισμού, να συνδιαλεχτούσουν μαζί με τους επηρεαζομένους και να βρουν εκείνη τη λύση. Δυστυχώς ήρθαν σήμερα και μας έχουν πει, μας έχουν δηλώσει ότι δεν κατέστη δυνατή ο καθορισμός συναντήσεων μεταξύ υπουργού και φορέων ή υπουργών και φορέων προκειμένου να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Το κρίνουμε αυτό, πολύ αρνητική εξέλιξη, δεν δικαιώνει κανέναν και μάλιστα σε ένα κράτος το οποίο θα πρέπει να εξαντλεί την συζήτηση και των προβληματισμών πάντοτε σε συνεννόηση με την κοινωνία των πολιτών, όλοι να αντιλαμβάνονται τις δυνάμεις και τις δυνατότητες είτε του κράτους είτε και των επιχειρήσεων για να εξεύρουν κάποια λύση.
Δυστυχώς, πραγματικά μας θλίβει αυτή η κατάσταση της προθυμίας να συνομιλήσουν μεταξύ τους και να καταλήξουν σε μια λύση.